Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλησπέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με μια κάπως περίεργη απόφαση που θέλω να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται εσάς, επειδή έχετε ασχοληθεί και με το χώρο της υγείας. Η πρωτοβουλία της διοικήτριας του νοσοκομείου Άγιος Σάββας να παραπέμψει στο πειθαρχικό 3 γιατρούς επειδή κόλλησαν κορονοϊό, πώς σας φαίνεται αλήθεια, δεν ακούγεται κάπως περίεργη? Ακούγεται κάπως περίεργη και δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν εγώ είμαι υπουργός υγείας ή έχω σχέση με το χώρο. Θα σας μιλήσω ως νομικός. Ακούγεται περίεργη εκτός εάν η διοικήτρια έχει υπόψη της πλημέλειες και συμπεριφορές παραβατικές των γιατρών και θέλει να τις διερευνήσει. Δεν μπορώ να ξέρω τα πραγματικά περιστατικά, γι' αυτό τοποθετούμε, ξέρετε, γενικά. Ναι. Φαντάζομαι ότι για να το κάνει θα είχε κάποιο. Ήταν εξήγητο και πρωτοφανές οπωσδήποτε, εάν δεν είχε κάποιο λόγο σοβαρό. Για να δούμε. Τώρα. Μέχρι να δούμε ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ως προς την ουσία της διαχείρισης της πανδημίας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, όλοι οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν και κυρίως το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρώπης, ότι η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας ήταν πρώτη σε όλη την Ευρώπη σε ποσοστό θανάτων ανθρώπων που νόσησαν από κορονοϊό ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Υπάρχει κάποιος τρόπος αυτό να ερμηνευθεί, αν όχι με το τι είδους περίθαλψη έλαβαν? Κοιτάξτε, η περίθαλψη στην Ελλάδα είναι δεδομένη. Η κατάσταση του συστήματος υγείας μετά από τα 4,5 χρόνια συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου ήταν επίσης δεδομένη. Όμως, κύριε Μελιγκόνη, να συμφωνήσουμε ότι κατά τη διαχείριση της πανδημίας και τώρα μέσω αυτής της κρίσης, ναι, όπου πολλοί θρηνούν συγγενείς που πεθάνανε, όπου πολλοί έχουν ανθρώπους που αγωνιούν για την εξέλιξη και την πορεία της υγείας τους στα νοσοκομεία, ακούγεται λίγο υπερβολικό να αποδίδουμε ευθύνες. Ας περιμένουμε να τελειώσει αυτό το κύμα της πανδημίας και τότε θα καταλάβουμε τι ενδεχομένως δεν έγινε καλά. Εάν θέλετε όμως την προσωπική μου γνώμη, με σεβασμό και προσοχή για αυτούς που μας ακούνε και επαναλαμβάνω την προσωπική τους αγωνία και τον προσωπικό τους καημό. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν παραλήψεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση άκουσε με προσοχή ως όφιλε τους λοιμοξιολόγους και πήρε τις πολιτικές αποφάσεις αναλαμβάνοντας και το αντίστοιχο κόστος, όπως ακριβώς δήλωσε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Όλα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικά, είναι άκερα και σε κάθε περίπτωση προκαλούν το κοινό συνέστημα. Γι' αυτό και η δική μου τοποθέτηση τώρα στην ερώτησή σας δεν θέλω να είναι απολύτως θετική για την κυβέρνηση, γιατί σέβομαι εκείνους που μας ακούν και τώρα υποφέρουν. Όμως δεν έχω διαγνώσει εγώ κάποια παράληψη, κάτι που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε. Και στο πρώτο κύμα της πανδημίας η κυβέρνηση το κινήθηκε συνετά, και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας η κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε να προασπίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανθρώπινη ζωή και έβαλε όλες τις άλλες συνέπειες της κρίσης, της διαχείρισης και των μέτρων σε δεύτερη μοίρα και πολύ σωστά το έκανε. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύματος όμως δεν μπορούμε να δούμε αρκετές αλλαγές. Θέλω να πω, ας πούμε, ο τρόπος που άνοιξε ο τουρισμός, εκ του αποτελέσματος πάντα, ήταν ο σωστός? Να σας πω κάτι, κύριε Μελιγκόνη. Ακούγαμε την αντιπολίτευση να μας κατηγορεί γιατί δεν άνοιξε ο τουρισμός. Εν συνεχεία την ακούγαμε να μας κατηγορεί γιατί άνοιξε ο τουρισμός. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω με μία ερώτηση. Η Κοζάνη, οι Σέρες, η Φλόρινα είναι περιοχές που δέχτηκαν μεγάλο κύμα τουριστών? Δεν είναι η Κρήτη, δεν είναι η Μύκονος, δεν είναι τα νησιά του Αιγαίου? Γιατί αυτές οι περιοχές είναι οι οποίες αντιμετωπίζουν τώρα πάρα πολύ βαρύ φορτίο, με κίνδυνο άνθρωποι να χάνονται ακριβώς επειδή δεν πήραν έγκαιρα μέτρα? Μα το καλοκαίρι η Πάρος το αντιμετώπισε, η Χαλκιδική το αντιμετώπισε, η Ρόδος το αντιμετώπισε, οι περιοχές που είχαν κύμα τουριστών το αντιμετώπισε. Ακριβώς. Όχι στο βαθμό όμως που το αντιμετωπίζουν τώρα. Όχι με την ένταση που υπάρχει τώρα. Όχι με τα προβλήματα και την αγωνία που δημιουργείται τώρα. Μήπως λοιπόν δεν είναι ο τουρισμός, αλλά είναι και η δική μας μη εφαρμογή, μη ορθή εφαρμογή των μέτρων ενώ των πολιτών? Αυτό όμως το μήνυμα που στέλνετε στους πολίτες, επειδή πολλές φορές όλοι οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές αλλά και η κυβέρνηση στέκεστε στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Αυτό θα σας το ρωτήσω διαβάζοντάς το ανάποδα. Είναι μόνο η ατομική ευθύνη? Θέλω να πω, στα νοσοκομεία όλα καλά, στα λεωφορεία όλα καλά, στα τρόλεϊ όλα καλά, με τον τουρισμό όλα καλά, μόνο εμείς φταίμε για όλα? Εμείς εννοώ καθένας και καθεμία από εμάς, έτσι. Δεν νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι από την τοποθέτησή μου έβγαλε κανείς το συμπέρασμα ότι φταίμε μόνο εμείς. Ούτε ότι φταίμε κυρίως εμείς.
Είπα όμως ότι μπορεί να φταίμε κι εμείς. Mm-hmm. Εγώ γύρισα από το Βόλο, ήμουν τις δύο τελευταίες μέρες στο Βόλο, γύρισα σήμερα και διέγνωσα ότι η προσοχή την οποία δείχνουν οι συμπατριώτες μου είναι λιγότερη από την προσοχή που δίνουν οι Αθηναίοι. Ενδεχομένως γιατί εκεί το κύμα, γιατί είμαστε από τις πιο βεβαρημένες περιοχές, το κύμα της πανδημίας μας έπληξε αργότερα. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα προσαρμογής όπως είχαν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας. Δεν είπα ποτέ και δεν θα πω ποτέ ότι η πολιτεία δεν έχει την πλήρη ευθύνη. Και να σας πω γιατί δεν θα το πω. Γιατί ο Πρωθυπουργός, που είναι πολύ πιο σοβαρός από μένα, είπε στη Βουλή ότι ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη να έπρεπε να έχουμε πάρει τα μέτρα μια εβδομάδα νωρίτερα. Αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν προσπαθεί αυτή, τουλάχιστον κανείς από εμάς, δεν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη συγκυρία αυτή και να αποσπάσει ψήφους ή αποδοχή. Η προσπάθεια είναι στο να σώσουμε τις ζωές, στο να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, να φέρουμε γρήγορα το εμβόλιο με την αναλογία το κόστος, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, και όχι να καμαρώνουμε κάθε μέρα και να λέμε ότι εμείς θα κάναμε καλύτερα, εμείς είμαστε άξιοι επένων. Αυτό θα φανεί στο τέλος και θα με επιτρέψετε να σας πω, mm-hmm. με τις απώλειες που είχαμε, με τις στενοχώρια που πέρασαν πολλοί από τους συμπολίτες μας, στο τέλος δεν θα είναι ο απολογισμός για την κυβέρνηση αρνητικός. Θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα, οι δυνατότητες, οι επιστημονικές γνώσεις. Θα γίνει και η σύγκριση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη με πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας και τότε θα καταλάβουμε ότι τα κάναμε καλά, όσο γινόταν καλά. Αλλά τώρα εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο άκερο και επαναλαμβάνω ίσως και προκλητικό για αυτούς που μας ακούν και περνούν την προσωπική τους περιπέτεια ή οι συγγενείς τους δι' αυτόν παίρνουν προσωπική περιπέτεια και στενοχώρια. Σύμφωνοι, απλώς επειδή ταυτοχρόνως ήδη ο κύριος Κικίλιας, δεν το λέει η αντιπολίτευση, μας προειδοποίησε ότι είμαστε μπροστά και σε τρίτο κύμα. Υποθέτω ότι το να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα μπορεί να βοηθήσει στο να μην την κάνουμε ομιγέννητο και σε έναν ή δύο μήνες μετά. Θέλω να πω, αν τώρα διαπιστωθούν λάθη, ελλείψεις, παραλήψεις, ίσως αυτό να σώσει και ζωές, να μην εκνευρίσει τους συγγενείς όσων δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη. Για παράδειγμα, τι δείχνει η χθεσινή καταγγελία του κυρίου Γιαννακού εδώ στο δελτίο μας, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιαννακός, νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι στη Θεσσαλονίκη, στο Παπαγεωργίου συγκεκριμένα, γίνεται ήδη επιλογή ασθενών. Ότι υπάρχει λίστα αναμονής για το ποιος θα μπει στην εντατική και όταν αδειάζει κάποιο κρεβάτι, οι γιατροί, το είπε ο ίδιος δημόσια χτες, καλούνται να επιλέξουν ποιος θα πάρει αυτό το κρεβάτι. Ο κύριος Γιαννακός, επειδή τον κύριο Γιαννακό τον ξέρω από την εποχή που ήμουν υπουργός Υγείας, mm-hmm. είχα συνεργαστεί και μαζί του, γιατί ήταν και τότε πρόεδρος και είχε και την υποχρέωση και το έκανε και ως όφυλα με τρόπο, θέλω να πω. Είναι δυναμικός συνδικαλιστής, δεν υπάρχει. Είναι δυναμικός και είναι σταθερός, σχεδόν ισόβιος συνδικαλιστής. Χωρίς αυτό να αποτελεί μορφή ή αιχμή, έτσι, για να το διευκρινίσω. Ο κύριος Γιαννακός αυτή την καταγγελία την έκανε και πριν από μια εβδομάδα. Την άκουσα την καταγγελία, την άκουσα με ανησυχία. Δεν την τεκμηρίωσε και δεν επιβεβαιώθηκε από καμιά άλλη πηγή. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι δεν την άκουσα και δεν πίστηκα. Δεν την άκουσα θετικά και δεν πίστηκα. Mm-hmm. Εάν ο κύριος Γιαννακός, επειδή είναι δυναμικός, είναι έμπειρος συνδικαλιστής, τον βρήκαμε, τον αφήσαμε, τον ξαναβρήκαμε, θέλω να πω είναι σταθερός στη θέση του και αυτό κάτι σημαίνει, η διάρκεια και η αντοχή. Αν λοιπόν τεκμηριώσει τις καταγγελίες του, τότε θα με πείσει και εμένα και θα δω κι εγώ να ρωτήσω, να ενημερωθώ από τους υπουργούς. Σε ό,τι αφορά την άλλη σας ερώτηση για τον κύριο Κικίλια, θα κατηγορήσουμε τον Υπουργό Υγείας γιατί μας προετοιμάζει ότι αν τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση πήρε ή ενδεχόμενα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση θα χρειαστεί να πάρει σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, όπως φαίνεται, αυτά τα μέτρα που πρέπει εμείς να τα εφαρμόσουμε θα μας προστατεύσουν από τρίτο κύμα πανδημίας? Όχι, εγώ τον επικαλέστηκα. Δεν τον κατηγόρησα για τίποτα. Απλώς τον επικαλέστηκα για να σας. Για να σας τεκμηριώσω το γιατί αξίζει να κάνουμε τώρα κουβέντα για λάθη και παραλήψεις. Γιατί δεν τελειώσαμε με αυτή την έννοια. Δεν είπα ότι είπε τίποτα παράλογο ο κύριος Κικίλιας. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Η κουβέντα, η δημόσια, ο δημόσιος διάλογος έχει μεγάλη αξία, έχει μεγάλη σημασία. Όχι για μένα που είμαι βουλευτής, για εκείνους που έχουν την ευθύνη και ασκούν εκτελεστική εξουσία. Δεν λέει κανείς να φημωθούμε. Δεν είναι εδώ Τουρκία να κλείσουμε τα κανάλια. Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει και έντονα και πρέπει να γίνει καλύτερα να γίνει με υπερβολές παρά να μην γίνει. Καλύτερα να γίνει με ενδεχομένως και αστήριξες καταγγελίες παρά να μην γίνει καθόλου. Όλα αυτά θεωρώ ότι ενισχυτικά βοηθούν. Είναι ενισχυτικές οι παρατηρήσεις. Είναι ενισχυτικός ο διάλογος. Δεν θεωρώ ότι αποδυναμώνει. Θέλω απλώς να πω ότι πρέπει να γίνεται με προσοχή και σεβασμό, επειδή πρόκειται για θέμα υγείας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Επειδή λοιπόν ο δημόσιος διάλογος όντως είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας, όπως και η διαφάνεια, η δημοσίευση, αναρωτιέμαι, γίνεται τόση κουβέντα για τα περίφημα διπλά βιβλία.
Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση δεν το αφήνει το θέμα και σήμερα έκανε ο κύριος Τσίπρας σύσκεψη με λοιμοξιολόγους και χθες ο κύριος Τζανακόπουλος προειδοποίησε ότι αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει για τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Και αναρωτιέμαι, με δεδομένο ότι υπάρχουν επιστήμονες που έχουν αφήσει αιχμές για το κατά πόσον τα στοιχεία που έχουν ανταποκρίνονται στην εικόνα του τώρα ή υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Τόσο δύσκολο είναι να δώσει στη Βουλή ή στη δημοσιότητα η κυβέρνηση τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής για να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, τι προτείνουν οι επιστήμονες και τι αποφασίζει η κυβέρνηση. Για τις ζωές μας μιλάμε εδώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται η συζήτηση αυτή και γιατί γίνονται οι προειδοποιήσεις είτε από την πλευρά του κ. Τσίπρα είτε από την πλευρά του κ. Τζανακόπουλου. Μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να προειδοποιήσουμε ότι όλος αυτός ο διάλογος και όλες αυτές οι καταγγελίες ενδεχομένως να έχουν συνέπειες πολιτικές. Ποιος επιστήμονας βγήκε εξ εκείνων που συμμετέχουν στην Επιτροπή και είπε ότι υπάρχουν στοιχεία διπλά ή στοιχεία με καθυστέρηση? Και να σας ρωτήσω και με λιγόνι, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος στην Ελλάδα που πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός θα παραποιούσε, θα έκρυβε, θα χρησιμοποιούσε διαφορετικά στοιχεία ή καθυστερημένα? Δεν είναι εμφανής η αγωνία του κυβερνητικού επιτελείου, του ίδιου του Πρωθυπουργού, να προφυλάξει τους Έλληνες από την πανδημία, να τους σώσει? Τι νόημα θα έχει η παραποίηση των στοιχείων? Ποιον θα έπειθε και γιατί? Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Τα δεδομένα υπάρχουν. Δηλαδή είναι, και να σας πω, και το ίδιο υπερβολικό και το ίδιο και ανακριβές. Και ας πούμε και χωρίς δεύτερη ανάλυση ήταν και αυτό το οποίο το άκουσα να το λέτε κι εσείς. Γιατί η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή αποσύρθηκε? Μα θα τη φέρει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα, είναι γνωστό. Και έχει ήδη υπογραφεί από τον κύριο Κοντοζαμάνη και τον κύριο Σκυλακάκη η απόφαση για τις εφημερίες. Γιατί να δημιουργούμε μια εικόνα και στους υγειονομικούς που είμαι σίγουρη ότι δεν υπήρξε κανείς να τους κατηγορήσει για την αυτοθυσία, για την επαγγελματική επάρκεια, για τις επιστημονικές γνώσεις, για το ότι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις τους προσφέρει. Σύμφωνοι, το ερώτημα είναι αν δεν κατέθετε αυτή την τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έφερνε τη ρύθμιση την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Κοντοζαμάνης. Αλλά με αν δεν κάνουμε τώρα ούτε πολιτική ούτε ιστορία. Κύριε Μελιγκόνη, είστε πολύ έμπειρος και γνωρίζετε ότι αυτά δεν γίνονται στο πόδι. Ούτε οι αποφάσεις υπογράφονται όταν καταθέσει ένα κόμμα της αξιωματικής ή της ελάσσονης αντιπολίτευσης τροπολογία. Θέλουν μελέτη, θέλουν σχεδιασμό, θέλουν επικοινωνία στην αρμοδίων υπουργείων. Να μην λέμε λοιπόν πράγματα που εσείς τουλάχιστον γνωρίζετε ίσως καλύτερα και από μένα ότι δεν γίνονται τόσο πρόχειρα και τόσο γρήγορα. Να είστε καλά, κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είμαστε καλά και γεροί. Πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ. Επίσης.